Οριστικό τέλος αναμένεται να δοθεί στο έστω υποτυπώδες κοινωνικό παντοπολείο που απέμεινε στη Σταυρούπολη, αφού τόσο η κρίση όσο και η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς Δήμου στερούν από τους δημότες και αυτή ακόμη τη μικρή βοήθεια που δινόταν. Το κοινωνικό παντοπολείο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης λειτουργούσε με τις προσφορές των επιχειρήσεων και του καταστημάτων στην Ξάνθη και στην ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης, με βοήθεια από τους πολιτιστικούς συλλόγους και από διάφορους άλλους φορείς. Από τη στιγμή με αυτή την οικονομική κρίση σήμερα που μας διέπει, καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια είναι στενά έστω και για τους μαγαζάτρους και τους επιχειρηματίες, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάποια δεματάκια πάλι θα μοιραστούν στους άπορους της περιοχής. Οι μερίδες του φαγητό τη μέρα του Χριστουγέννων θα μοιραστούν 25-30 μερίδες σε άπορες τελείως οικογένειες, γεροντάκια που είναι στην περιοχή. Και πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο και με τη στήριξη του Δήμου να μπορέσουμε να βρούμε κάποιον τρόπο και με την πολιτεία να λύσουμε το πρόβλημα συνολικά. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως προείπατε και συγκεκριμένα ο Δήμος Ξάνθης, τι είναι αυτό που κάνει έτσι ώστε να σωθεί όλη αυτή η κατάσταση? Ο Δήμος Ξάνθης αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να κάνει και δεν το έκανε. Τι να σας πω, και τώρα και προχθές άκουσα και από τον πρόεδρο του νομικού προσώπου, τον κύριο Παπασταματή, ότι και αυτός θα συμβάλλει με δεματάκια για την περιοχή. Τώρα τι να σας πω, δεν έχω κάτι χειροπιαστό να σας πω. Μπορεί πριν 2 χρόνια ο Δήμος Σταυρούπολης να ήταν πρωτοπόρος ως προς την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει για τη δημιουργία της δομής. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κύριος Παπαδόπουλος, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της. Πριν 2 χρόνια η κατάσταση ήταν διαφορετική. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση. Ακόμα και ως προς τους Δήμους και τις επιχορηγήσεις που έρχονται στους Δήμους και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι η μείωση των επιχορηγήσεων των Δήμων, αλλά κυρίως η αύξηση του ποσοστού συμπολιτών που ζουν πλέον κάτω από τα όρια της φτώχειας, γεγονός που καθιστά περισσότερο από αναγκαία την υιοθέτηση μιας πολιτικής που δεν θα εστιάζει σε αριθμούς αλλά σε ανθρώπους, κάτι που προς το παρόν δεν είναι ορατό.